Καλησπέρα καταρχήν. Θέλω να πω ότι ήταν ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ένα παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού από την αρχή μέχρι το τέλος. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να το κερδίσει η μία ομάδα και η άλλη ομάδα με βάση τις ευκαιρίες και τις προσπάθειες που πήρανε. Απλά εμάς αυτό το αποτέλεσμα είναι κάτι που, όπως είναι τώρα η διαδικασία και η κατάσταση, είναι κάτι που μας βολεύει και είναι πολύ σημαντικό για μας. Σε αντίθεση με το ΠΑΣ, που το κατάει στην τελευταία θέση και κάνει ακόμα την προσπάθεια πιο δύσκολη. Ένα αφήνω παιχνίδι κατά τη γνώμη μου, πρώτο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουμε στο τέλος και εμείς να είμαστε στην κατηγορία. Επίσης να είναι ομάδα και η ομάδα του ΠΑΣ επίσης να είναι στην κατηγορία. Και τελευταίο, θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που αναγνωρίσανε και μου το ανταποδώσανε την προσπάθεια που κάναμε όλοι μαζί τα χρόνια που ήμουν. Ερωτήσεις. Κόουτς, ο ΠΑΣ Νικαία δεν είναι που βάζει κατηγορίες, κάτι γνώρισες ή όχι? Για μένα. Για εσάς. Και σήματα μπορούσα να κερδίσει και στο προηγούμενο παιχνίδι θα μπορούσα να κερδίσει με το Ατρόμητο, όπως ήταν η εικόνα τότε το παιχνίδι. Δεν το σημαίνει αυτό. Θεωρώ ότι οι διαφορές ανάμεσα στον ΠΑΣ που είναι τελευταίος και στο Ατρόμητο που είναι πρώτος είναι πολύ μικρές. Και το έδειξε και το παιχνίδι Ατρόμητου με τον ΠΑΣ. Για μένα, για κάποιο λόγο, δεν θέλει πολύ ώρα αυτό που λέμε το κλίμα να στραβώσει. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα είναι πολύ καλή και έχει πολύ καλούς παίκτες. Για μένα. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την καθημερινότητα. Που δεν είμαι εδώ για να ξέρω. Αλλά το ρόστερ για μένα δεν έχει υπόλοιπα σχέση με το ρόστερ των άλλων ομάδων. Αυτό θέλω να καταθέσω, το πιστεύω. Η εμπειρία σε δίκιο που μπορεί να καταθέσει. Γιατί όχι. Είναι ακόμα 5 παιχνίδια. Στα 5 παιχνίδια, 2 καλά αποτελέσματα να κάνει. Αλλάζει το πράγμα. Πόσο μακριά ήταν, αν μπορούσε να το κάνει την προηγούμενη και αυτή την Κυριακή. Το λέει η εικόνα. Τώρα εξαρτάται από ποια μεριά και πώς το βλέπεις στο ποτήρι. Άμα το βλέπεις άδειο, δεν θα ψηθεί. Άμα το βλέπεις ότι είναι γεμάτο, κάνεις την προσπάθεια, δεν λέω ότι είναι εύκολο. Αλλά η πράξη δεν γίνεται μπορεί. Όπως και για μας, πρέπει να περιβάλλουμε, να κάνουμε, δηλαδή, τι να πω, τα πάντα. Για να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε αυτή τη στιγμή τη θέση που έχουμε και δεν μας οδηγεί στον υπόλοιπο. Το οποίο δεν είναι εύκολο, γιατί για μένα δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Κανένα. Ούτε διαφορά μεταξύ των ομάδων των παιδιών. Μεγάλο. Συμπλήν υπάρχουν, αλλά δεν είναι αυτό που πούμε. Αυτή είναι. Και αν είναι πολύ. Όχι. Αυτή είναι. Coach. Παρότι η ομάδα δεν έπιασε τα στάνταρ απόδοση που είχε στο πρώτο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, φεύγει με ένα πολύτιμο βαθμό. Μένει το άχ στο τέλος για την μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε. Αυτή η ευκαιρία που είμαστε τέσσερις, νομίζω μένα, οπωσδήποτε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι την προηγούμενη στιγμή που βγήκε η Πότρα και ο Πας είχε μια ευκαιρία που εξ επαφής δεν έχει την γκολ. Μακάρι να είχαμε βάλει αυτό το γκολ, αλλά με το μακάρι δεν υπάρχει κάτι. Είναι μια φάση που θα μπορούσαμε να πάρουμε και αν κερδίσουμε, αλλά μπορούσε και ο ΠΑΣ στην προηγούμενη φάση να πάει το κόκκινο και να μιλούσαμε διαφορετικά. Αυτό που έχουμε είναι το ισοπαλία, που είναι ένας πολύτιμος και σημαντικός δανός απέναντι σε μια ομάδα που είναι σε δύσκολη θέση. Και αυτό κάνει ακόμα πιο μεγάλη, γιατί σήμερα ο ΠΑΣ έκανε κατάσταση ψυχής για μένα. Και ότι δεν είχαμε αυτό που λέτε την εικόνα που συμφωνώ με τον Πανσεραϊκό, έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του ΠΑΣ. Είχα μια ομάδα που ήταν πολύ αποφασιστικό τελικά στο πρώτο ημίχρονο. Και αυτό δυσκόλυψε την δικιά μας την προσπάθεια. Κόουτς, επειδή το ταξίδι από το Ζενίθ στο Μαδρίτη το ζήσατε κι εσείς με τον Βαζιάδεμα. Έτσι, στην τελευταία χρονιά εννοώ, το Μαδρίτη. Θέλω να μας πείτε το εξής, εσείς ως αντίπαλος σήμερα. Βλέπετε στο βλέμμα, στο ύφος του ποδοσφαιριστή του Βαζιάδεμα κάποιο άγχος, σαν αντίπαλος θα το αυτή η ερώτηση τώρα να βλέπω στο βλέμμα δεν μπορώ να την. Γιατί είναι το τρίτο παιχνίδι που ο Βαζιάννα προηγείται στο σκορ και ισοφαρίζεται. Πρέπει να το κάνω αυτό το ερώτημα και στον κύριο Γρηγορίου.
Εσείς βλέπετε στους αντιπάλους τώρα ένα άγχος. Είναι δυνατόν μια ομάδα που είναι σε αυτή τη θέση, κάνω εγώ την ερώτηση, να μην με έχει άγχος. Να πείτε ότι ίσως είστε εσείς σε αυτή τη θέση, τη δουλειά σας. Αυτή που κάνετε. Δεν θα είχατε άγχος. Αυτά τα παιδιά, αυτοί που παίρνουν, όπως είναι και άμα, θέλουν βοήθεια. Αυτοί είναι που παίρνουν, δεν θέλουν μείνουν. Εάν κάποια στιγμή όλοι προβαδίζουν, δεν μπορούν, δεν μπορούν, δεν μπορούν, έτσι το τέλος δεν μπορούν. Αυτή είναι η μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι έχουμε ευθύνη. Και αυτοί που είμαστε μέσα και αυτοί που αναπέψουν και παίρνουν σαν κατάσταση. Αλλά όλα κατευθύνονται από μια αφετηρία. Και ξαναλέω, εξαρτάται τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και εμείς σαν ομάδα. Ο Παντελικός για να βοηθήσουμε την ομάδα μας. Και εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη θέση. Που αυτό να μεταφερθεί και να υιοθετηθεί και από όλους που έχουν σχέση με την ομάδα. Ένα κομμάτι σημαντικό είστε και εσείς, όπως είναι και οι άνθρωποι που κάνουν την ίδια δουλειά στο Αγρίνι. Στήριξτε. Για μένα.